συνειδητοποίησα ότι όλους αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπω σαν να είναι ένας. Με τους ομοφιλόφιλους δεν είχα ιδιαίτερη τριβή και τους αντιμετώπιζα με ένα φόβο, θα έλεγα. Την πρώτη φορά που είδα ένα γκέι ζευγάρι να φιλιέται έξω, ένιωθα ρατσισμό. Πώς εγώ, ένας άνθρωπος που έχει βιώσει το ρατσισμό και πολλές φορές έντονα, θα έλεγα, πώς μπορώ εγώ να είμαι ρατσιστής απέναντι σε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις από μένα. Στη ζωή μου, κάθε φορά που έβλεπα κάτι διαφορετικό, ενώ και εγώ ήμουν διαφορετικός, ένιωθα ρατσισμό. Πλέον, λόγω των εμπειριών, αυτό το πράγμα έχει φύγει αρκετά. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να μιλάω με ανθρώπους που είναι από άλλη χώρα και τους μιλάω και τους απευθύνομαι σαν να απευθύνομαι σε παιδάκι που δεν καταλαβαίνει. Εγώ είμαι στη χώρα μου και είμαι σε θέση ισχύως και εσύ, άνθρωπο που δεν καταλαβαίνεις πολύ καλά τι σου λέω αυτή τη στιγμή, είσαι σε αδύναμη θέση και πρέπει να σου μιλάω σαν να είσαι παιδάκι για να μπορέσεις να με καταλάβεις. Πριν κάποια χρόνια με έκλεψαν έξω από το Εθνικό ένα βράδυ, μου πήραν δηλαδή την τσάντα. Και ενώ δεν είδα ποιος ήταν ο κλέφτης, δεν πρόλαβα δηλαδή έτσι όπως έγινε το περιστατικό, ασυνείδητα η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι ο κλέφτης ήταν κάποιος ξένος. Λέω εντάξει, τι είναι λοιπόν. Τρόμαξα γιατί δεν πίστευα ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα μου. Βγαίνοντας από την αποβάθρα στο σταθμό Holborn και πριν ανέβω τις σκάλες προς τα πάνω, στον τοίχο καθόταν ένας μουσουλμάνος εμφανώς με ένα βλέμμα έτσι πολύ, πώς να το πω, μυστήριο, για να μην πω ύποπτο ουσιαστικά. Και εκεί λέω, δεν λέω ύποπτο, λέω τύπος θα μας τεινάξει στον αέρα τώρα, έχετε για βρυσούλες λόγοι βουνάρα χούλες, τις ταιριάδες γι' το ψάρι. Τρέκα, φύγε! Θέμα είναι ότι μεγάλωσα στην Αθήνα, έχω γεννηθεί εδώ και έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει τα πιο πολλά χρόνια τη ζωή μου στην Αθήνα. Υπάρχει κάποιο που να μην είναι από την Αθήνα, να πα εκεί, ήρθε από κάπου αλλού, κάπου εξωτικά, κάπου. Παπού είσαστε, κύριε. Ας πούμε, όταν είχα πάει στην Ολλανδία και γνώριζα ανθρώπους από την Ασία, από την Αφρική, από τη Λατινική Αμερική. Και θυμάμαι να τους ρωτάω από πού είστε και μου λέγανε είμαστε από την Ολλανδία. Ήτανε τρίτης και τέταρτης γενιάς, ας πούμε, άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει στην Ολλανδία. Κάποιοι από αυτούς δεν είχαν καν επισκεφτεί το μέρος από το οποίο μπορεί να ήταν ο προπάπους τους, ας πούμε. Και εγώ δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Και του ρώταγα ναι, αλλά από πού είσαι. Ωραία, και πώς και από εδώ τι κάνετε. Διακοπές. Θεωρούσα ότι δεν γίνεται να είναι από την Ολλανδία από τη στιγμή που έχουν ένα διαφορετικό παρουσιαστικό από αυτό που κατασκευάζαμε στην Ευρώπη τόσα χρόνια. Παρασκευή πρωί έχω πάει την σχολείο, γυρνάω γύρω στις 8.30 ώρα, βλέπω μιλιούνια από τα στενά Πακιστανούς φροντισμένους με τις παραδοσιακές τους φορεσιές να έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις. Και ξαφνικά έχω παγώσει, λέω, πού βρεθήκαν όλοι αυτοί εδώ, ας πούμε, τι γίνεται. Βλέποντας, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εξαθλιωμένος, ας πούμε, στον δρόμο, έχω πιάσει τον εαυτό μου να κρατάω την τσάντα μου λίγο πιο σφιχτά, ας πούμε. Τα αισθάνθηκα απειλή με όλο αυτόν τον κόσμο που δεν έχω έρθει ποτέ σε επαφή. Όταν απλά είσαι έρμεο μιας πραγματικότητας τόσο σκληρής όσο είναι αυτή που βιώνουμε όλοι, το πιθανότερο είναι είτε να γίνεις εσύ το κτήνος ή το θύμα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο τυφός ρατσισμός. Ο φανερός ρατσισμός ενδεχομένως αντιμετωπίζεται και πιο εύκολα. Όμως αυτές οι σκέψεις που κάνουμε όλοι μας ασυνείδητα, αυτό το λεπτό, το δευτερόλεπτο ενδεχομένως που θα σκεφτούμε κάτι αρνητικό ή θα μας φοβήσει κάτι διαφορετικό, είναι πολύ δύσκολο αντιμετωπίσιμο, γιατί είναι και πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε ότι μας συμβαίνει. Όλοι είμαστε ρατσιστές. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να το περιορίσουμε και όχι να το κρύψουμε, γιατί είναι κακό να το κρύβεις. Γιατί αν το κρύψεις, οτιδήποτε κρύβεις παραμένει εκεί. Ο ρατσισμός που κρύβουμε μέσα μας αντιμετωπίζεται με αυτοσαρκασμό και αυτοκριτική. Και έτσι κάπως αλλάξει και η κοινωνία μας. Όταν παραδεχτούμε όλοι μας ότι ναι, έχω δείξει δείγματα ρατσισμού. Οπότε ξεκινάει σιγά σιγά η αυτοίαση.